Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τους κατοίκους των Αναργύρων. Καθημερινά με συζητάμε, αλληλοενημερωνόμαστε και το όλο εγχείρημα το παρακολουθούμε και σε πολιτικό αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο. Και όπως τα γνωρίζετε πολύ καλά, η επίσκεψη και η επιστράτευση του κυρίου Λέκα ήταν μια πρωτοβουλία δικιά μας, διότι το πρώτιστο είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων. Και από εκεί και μετά όλα θα γίνουν. Τώρα, στην ουσία του ερωτήματός σας, την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν στην Αθήνα και είχα μια συνάντηση πέρα από τον κύριο Βερναδάκη, που ήταν γνωστό σε εσάς, τον Πρωθυπουργό, είχα μια συνάντηση και με τον κύριο Σταθάκη, όπου εκ νέου συζητήσαμε τα ζητήματα της μετεγκατάστασης των Αναργύρων. Θα το δείξω και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει περάσει η αναγκαστική απαλωτρίωση, γιατί το κόστος είναι υπέρ του δημοσίου, άρα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει πάρει όλες τις υπογραφές από όλα τα αρμόδια υπουργεία, περίπου 6 υπουργοί είναι. Είναι στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, όπου από εκεί, όπως γνωρίζετε, προωθούνται τα νομοσχέδια στη Βουλή για ψήφιση. Η διαβεβαίωση του Υπουργού είναι ότι μέχρι τέλος, το αργότερο τέλος του μήνα, μπορεί να είναι και την επόμενη εβδομάδα, το νομοσχέδιο που είναι το συγκεκριμένο άρθρο που αφορά την Ακρινή και τους Αναργύρους θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα όμως, δεν μείναμε σε αυτό, πιέζουμε και για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την μετεγκατάσταση των Αναργύρων και της Ακρινής. Βλέπουν κάποια τελευταία ζητήματα οι νομικοί, έτσι ώστε και αυτό να δρομολογηθεί, κάτι το οποίο προβλέπεται βέβαια και από το άρθρο που θα ψηφιστεί μέσα στην Βουλή. Τα ερωτηματικά που εγείρονται για την ασφάλεια των ανθρώπων και είναι εύλογα. Όπως γνωρίζετε, ήδη περίπου 30 οικογένειες φιλοξενούνται σε σπίτια που έχουν επιλέξει ήδη και νοικιάστηκαν με το κόστος να έχει αναλάβει η ΔΕΗ. Το ίδιο θα γίνει και για τα υπόλοιπα σπίτια. Ήδη έχει δοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό η εντολή και στην τοπική κοινότητα και στο Δήμο Αμιντέο αλλά και στην Αντιπεριφέρεια της Φλόρινας. Από τη στιγμή που ο οικισμός είναι σε έκτακτη ανάγκη και ευρύτερη περιοχή, μέσα από τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας να ορμολογηθούν όλες οι διαδικασίες. Έχω στείλει πάνω από 2-3 φορές και θέλω να ευχαριστήσω την αποκεντρωμένη μηχανικούς του ΤΑΣ για να βεβαιώνουν όλες αυτές τις πράξεις. Το επόμενο διάστημα ζήτησα από την κοινότητα να μου δοθεί σαφέστατη συγκεκριμένη λίστα των υπολείπων οικογενειών, έτσι ώστε να πάνε και να ήδη έπρεπε να έχουν πράξει αυτό στην αναζήτηση σπιτιών, για να νοικιαστούν και αυτά τα σπίτια και το κόστος. Και σε συζήτηση που έχω κάνει με τη διοίκηση της ΔΕΗ, αλλά και σε επιστολή που έχω στείλει, υπάρχει προφορική δέσμευση ότι μέσα από το πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης το κόστος αυτό θα το αναλάβει η ΔΕΗ. Δεν μπορεί να το αναλάβει εξ ολοκλήρου με καθαρή θέση, διότι αντιλαμβάνεστε είναι ακόμη σε εξέλιξη και περιμένουμε το πόρισμα του Υπουργείου Ενέργειας, του ΕΠΕΝ, για το τι σπταίει για την κατολίσθηση. Οπότε η ΔΕΗ, αναμένοντας και αυτό το πόρισμα, θα έχει και την τελική της θέση. Παρ' όλα αυτά όμως, αναλαμβάνει μέσα στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης να αναλάβει και αυτό το κόστος των υπόλοιπων σπιτιών που πρέπει να μετακινηθούν οι άνθρωποι για την ασφάλειά τους και να επιλέξουν πού θέλουν να μείνουν και εκεί να γίνεται η πληρωμή του ενοικίου τους. Τα άλλα τα ζητήματα είναι δρομολογημένα. Εμείς, όπως ξέρετε, πριν ακόμη προκύψει το θέμα και χωρίς να υπάρχει και ούτε προεδρικό διάταγμα, το σχέδιο της μετεγκατάστασης, ούτε και ο νόμος της αναγκαστικής απαλωτρίωσης, σε συνεργασία με τους κατοίκους που θέλανε να πάνε στην Ολυμπιάδα, άλλαξε μετά αυτή η απόφαση, ξανακάνα λαϊκή συνέλευση, ξαναψήφισαν, επέλεξαν τη θέση κούρη πλησίων του Δήμου Εορδέας πλησίων της πόλης της Πτολεμαϊδας. Εμείς τρέχουμε τις διαδικασίες και τις μελέτες. Είμαστε σε ένα καλό στάδιο ορίμασης. Θα τα παρουσιάσουμε και αναλυτικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναζητούμε επιπρόσθετους πόρους, πέρα από αυτά που θα βρεθούν μέσα από την αναγκαστική απαλωτρίωση που αφοράν τις δημοτικές και τις δημόσιες εκτάσεις, τα οποία χρήματα θα πάνε στο Δήμο για να κάνει υποδομές. Γνωρίζω ότι εμείς από την πρώτη στιγμή στείλαμε επιστολή στην κυρία Κρέτσου, την Επίτροπο της Περιφερειακής Πολιτικής, έτσι ώστε και από το Ταμείο Αλληλεγγύης να υπάρξει συνδρομή, αλλά και από το ΕΣΠΑ. Και επιβεβαιωθήκαμε αυτό που φωνάζαμε εδώ και 2 χρόνια προς τον κύριο Χαρίτση, ότι μπορεί το ΕΣΠΑ να χρηματοδοτεί υποδομές σε οικισμούς με την εγκατάσταση, κάτι το οποίο το παραδεχτεί και η κυρία Κρέτσου και είπε θα το πράξει και βεβαίως και ο κύριος Χαρίτης το έχει πει σε μένα. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών, εύλογες ανησυχίες των κατοίκων και εγώ θα είμαι παρόν αύριο στην κινητοποίησή τους και μαζί με αυτούς θα φωνάξουμε ότι στην πολιτική ο χρόνος είναι το πρώτιστο, διότι πολλές φορές είναι και αμήλικτος.